Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλεσμένη μας είναι η υποψήφια δήμαρχος Καλαμάτας, Ελένη Αλιφέρη. Κυρία Αλιφέρη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να καλησπερίσουμε όλους τους τηλεθεατές μας. Είναι δεδομένο και το γνωρίζω και το βλέπω ότι οι δημότες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθούν τις συζητήσεις που έχουν σχέση με τους υποψηφίους στην αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει ότι συμμετέχουν στη διαδικασία που τους αφορά. Να πάμε στην υποψηφιότητά σας. Αφήνετε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, επανέρχεται στον πρώτο βαθμό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέσετε υποψηφιότητα για τον Δήμο Καλαμάτας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε τον πρώτο βαθμό θεωρούσα ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο εγώ προσωπικά μπορούσα να έχω πολύ δημιουργικότερη και αποτελεσματικότερη δράση. Και νομίζω αυτό που με έκανε, κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που πήρα την απόφαση ότι θα φύγω από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι στο Δήμο Καλαμάτας θα μπορούσα να προσφέρω, κεφαλοποιώντας όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό και την πολιτική εμπειρία, θα σας έλεγα, την 20ετή, θεωρώ ότι σε ένα Δήμο που έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις είχα την υποχρέωση και την ευθύνη να τα εισφέρω εδώ στον τόπο που μένω, που ζω, που εργάζομαι, που τα παιδιά μου βρίσκονται και δραστηριοποιούνται, που μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πραγματικά είχα αυτή την υποχρέωση, ό,τι έχω να εισφέρω, να το προσφέρω αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καλαμάτας. Σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένα καινούργιο δεδομένο. Είναι η απλή αναλογική, είναι η αποχώρηση του κ. Νίκα που ήταν ο κυρίαρχος στα δημοτικά πράγματα της Καλαμάτας. Εμφανίζει το γεγονός να έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, μπορεί να μην πάρει με το τέλος, αλλά έχουμε 12 υποψηφίους δημάρχους. Πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός? Ναι, νομίζω ότι όντως το θέμα της απλής αναλογικής άνοιξε αυτή την βεντάλια των πολλών υποψηφιότητων. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω, θα σας έλεγα η εκκίνηση του καθενός, τα κίνητρα θα σας έλεγα του καθενός, ίσως είναι, προσδιορίζονται διαφορετικά. Δηλαδή, ο λόγος που ο καθένας θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Άλλες υποψηφιότητες είναι υποψηφιότητες αιχμής, άλλες υποψηφιότητες είναι υποψηφιότητες συμμετοχής. Νομίζω ότι η απλή αναλογική θα το έφερνε αυτό. Ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα. Απλώς στο Δήμο Καλαμάτας, όντως, από ό,τι ακούμε και πανελλαδικά, καταγράφονται πάρα πολλές υποψηφιότητες σχετικά. Η απλή αναλογική τελικά τι είναι? Είναι ένα δημοκρατικό εκλογικό σύστημα που λένε υποστηριχτές που θα φέρει περισσότερη συνένεση και περισσότερη σύνθεση, ή είναι ένα σύστημα πολύ κακό, αντιδημοκρατικό, που θα φέρει αδυναμία διοίκησης του Δήμου και συναλλαγή και συνδιαλλαγή? Κοιτάξτε, κατά το σχεδιασμό του εκλογικού συστήματος υποτίθεται ότι η βάση του, η θεωρητική, είναι ένα πιο δημοκρατικό σύστημα. Να υπάρχει η αντιπροσωπευτικότητα, σύμφωνα με το ότι ψηφίζουν οι πολίτες, ακριβώς, και υποτίθεται ότι θα πρέπει να φέρει αυτό που λέτε, την συνένεση, τη συζήτηση, τη λήψη αποφάσεων που θα υπάρχει κοινή συμφωνία. Όμως η πραγματικότητα, καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που ζούμε την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα αποτελέσματά της θα κριθούν μετά, κατά τη λειτουργία του Δήμου. Στην πράξη. Δεν μπορούμε εκ προημίου να ξέρουμε ακριβώς πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση. Για μένα έχουν καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα πρόσωπα. Το πώς δηλαδή, με ποια υπευθυνότητα και με ποια συνείδηση θα χειριστεί ο καθένας τη θέση που τον έταξε ο πολίτης. Άρα λοιπόν, το αν θα είναι συναλλαγή ή συνδιαλλαγή θα κριθεί από αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σίγουρα θα φέρει δυσλειτουργία στην ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να λειτουργεί ένας Δήμος. Αυτό είναι εκ προημίου, πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι. Όταν υπάρχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι λαμβάνονται αποφάσεις με τα βεβαιότητες, ότι επιχειρησιακά μπορούν αυτές να υλοποιούνται και να κινούνται, όπως καταλαβαίνετε, το να υπάρχει η ανάγκη συζήτησης και κοινής απόφασης με πάρα πολλούς, οι οποίοι ενδεχομένως ο καθένας θα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του
δεύτερες και τρίτες σκέψεις γι' αυτό που καλείται να αποφασίσει, σίγουρα αυτό θα φέρει δυσλειτουργία. Δηλαδή, δεν θα γίνονται τόσο γρήγορα τα πράγματα όσο είχαν συνηθίσει οι πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο μείον που θεωρώ ότι είναι δεδομένο και είναι εκ των πραγμάτων θα είναι. Τώρα, όσον αφορά το αν θα υπάρχουν και σκοπιμότητες πίσω από τα πρόσωπα τα οποία θα βρεθούν στη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό βεβαίως θα είναι πολύ πολύ δυσμενέστερο και πολύ πολύ βλαπτικότερο για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Εμείς αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε ότι είμαστε μια δύναμη υπευθυνότητας, είμαστε μια δύναμη η οποία οι άνθρωποι και εγώ και ο συνδυασμός μας, όσοι συμμετέχουν, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται με πολύ καθαρή σκέψη, πολύ καθαρό μυαλό και με καμία εξάρτηση ή καμία βαρύδιο ή καμία σκοπιμότητα σε αυτή τη διαδικασία. Και άρα λοιπόν η κίνησή μας και η λειτουργία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει να κάνει μόνο και μόνο με το συμφέρον της πόλης, των χωριών και των δημοτών μας. Δηλαδή θέλω να σας πω με λίγα λόγια. Ότι την πλευρά σας δεν θα υπάρξει καμία σκοπιμότητα, ούτε ιδιωτέλεια. Μα δεν την έχουμε. Να σας πω κάτι, κύριε Συνάπη, για να γίνω και λίγο πιο σαφής. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που στο αυτοδιοικητικό τοπίο του Δήμου Καλαμάτας δεν έχω εμπλακεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω ούτε αντιπαραθέσεις από προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες και ούτε, είναι γνωστό αυτό, ούτε εξυπηρετώ συμφέροντα, ούτε έχω εξαρτήσεις από οτιδήποτε, είτε αυτό είναι, αν θέλετε, κομματικό, πολιτικό, είτε εξαρτήσεις από πρόσωπα και από καταστάσεις. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία χωρίς μεγάλη καθαρότητα και διάβγεια και πολύ συγκεκριμένα για τα θέματα που θα πρέπει να χειριστούμε στη συνέχεια στο Δήμο Καλαμάτας. Και το κριτήριό μου θα είναι πάντοτε, και μάλιστα και χωρίς κανέναν εγωισμό, έτσι. Μπορώ να συζητώ και να ακούω απόψεις και να υιοθετώ απόψεις, οι οποίες μπορεί να είναι οι δεύτερες σκέψεις μετά από τις δικές μου, οι οποίες θα είναι όμως προς το συμφέρον αυτού που πρέπει να γίνει στο Δήμο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αφήνω περιθώρια ότι θα βρισκόμαστε μόνο σε μια συζήτηση εντυπωσιασμού ή οτιδήποτε άλλο σκοπιμοτήτων και δεν θα παίρνουμε αποφάσεις και δεν θα επιχειρούμε πράγματα. Αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουμε. Και επιμένω από την πρώτη στιγμή σε αυτό και η δική μου παρουσία μπορώ να σας πω ότι και τα χαρακτηριστικά μου τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση αλλά και το γεγονός, σας ξαναλέω, ότι δεν έχω προηγούμενα ούτε με αυτοδιοικητικούς, ούτε με πολίτες ή οποιονδήποτε λειτουργεί στο Δήμο Καλαμάτας, μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει ότι το μέλημά μου είναι να αποφασίζουμε τα σωστότερα, αλλά να είμαστε και αποτελεσματικοί και άμεση και αποτελεσματικοί σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Να πάμε λίγο πιο πολιτικά, πιο κομματικά. Προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το χώρο της κεντροδεξιάς, υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία διασπάται, οι δυνάμεις διασπώνται. Βλέπετε τη δεύτερη Κυριακή να υπάρχει συνένωση των δυνάμεων αυτών, έτσι ώστε αν είστε εσείς δεύτερη Κυριακή ή κάποιος άλλος υποψήφιος στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, να είναι αυτός που θα εκλεγεί δήμαρχος. Κύριε Συνάπη, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η πραγματικότητα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διάσπαση και καταγραμματισμό των δυνάμεων. Το ίδιο για να σου πω, υπάρχει και από τον άλλο χώρο. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να δούμε το χώρο το δικό σας. Εγώ έχω την χαρά και την τιμή να έχω εξαίρετες σχέσεις σεβασμού και πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις με όλους τους υποψηφίους, όχι μόνο αυτούς που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους ανθυποψηφίους μου που προέρχονται και από την χώρο της κεντροαριστεράς. Σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια, και αναζητήστε το να δείτε, εάν με κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, σε οποιοδήποτε βαθμό είχα κάποια πολιτική ή προσωπική αντιπαράθεση. Αυτό λοιπόν, οι σχέσεις εκτίμησης μεταξύ μας, σεβασμού των προσώπων και της παρουσίας του κάθε ενός στην αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, και προς το πρόσωπό μου αλλά και εμένα προς τους ανθυποψηφίους μου, νομίζω ότι είναι
το καλύτερο περιβάλλον για να υπάρξουν συνενέσεις και συγκλήσεις και συνεργασίες για την επόμενη μέρα της Δεύτερης Κυριακής, αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι πρώτιστο για μένα είναι η επόμενη μέρα του Δήμου. Οι συνεργασίες για τη Δεύτερη Κυριακή δεν έχουν στόχο τα πρόσωπα, το ποιος δηλαδή θα πάρει την ΑΒ θέση, έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο ότι όλοι θα έχουμε συνέστηση της ευθύνης ότι είμαστε στο Δήμο Καλαμάτας, που σημαίνει ότι στο μεγαλύτερο Δήμο της Πελοποννήσου, σε ένα Δήμο που έχει μία πορεία, είναι σε ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μιας πορείας ανωδικής, παρότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια κρίσης, ο Δήμος Καλαμάτας βρίσκεται σε μία φάση που βλέπουμε μπροστά μας να ανοίγονται προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης του Δήμου προς όφελος των πολιτών, γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη του Δήμου, το πρώτο το επίκεντρο είναι ο πολίτης, έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το περιβάλλον αυτό του σεβασμού, της εκτίμησης και των καλών διαπροσωπικών σχέσεων που έχω προσωπικά με όλους τους αντιποψηφίους μου, δημιουργεί και τις προϋποθέσεις και μετά ο Δήμος να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με συνενέσεις χωρίς καπρίτσια, εγωισμούς, εντάσεις, πικρίες, αποθυμένα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυρίαρχα και πιστεύω πραγματικά ότι αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε στο Δήμο Καλαμάτας και να μην είμαστε, να είμαστε ο Δήμος ο αξιοζήλευτος και σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Συνάπη, να σας πω κάτι. Εγώ που δεν προέρχομαι, όπως είναι γνωστό, μέσα από την πόλη της Καλαμάτας, έχω όμως μεγάλο σεβασμό στην πολιτική αυτοδιοικητική ιστορία αυτού του Δήμου. Το Δήμο Καλαμάτας τον έχουν υπηρετήσει δήμαρχοι και δημοτικά δήμαρχοι προσωπικότητες, και αυτό είναι γνωστό, που έχουν συνεισφέρει πάρα πολλά στην ιστορική διαδρομή και στην πορεία του Δήμου Καλαμάτας, και δημοτικά συμβούλια που είχαν ένα επίπεδο λειτουργίας και διαλόγου σε πολύ υψηλό βαθμό. Αυτό θα πρέπει όχι απλώς να το εξασφαλίσουμε και να το διαφυλάξουμε, αλλά νομίζω ότι η Καλαμάτα και ο Δήμος Καλαμάτας, η ιστορία της, όχι μόνο η ιστορία της αυτή καθεαυτή, η παράδοση της ιστορίας, και η πολιτική της ιστορία, η αυτοδική της ιστορία. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν είχε ποτέ σκηνές. Έχουμε δει σκηνές σε δημοτικά συμβούλια. Δεν έχουμε δει τέτοια πράγματα. Πάντα το δημοτικό συμβούλιο και... Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα πρέπει με την ίδια υπευθυνότητα και στο ίδιο επίπεδο να σταθούμε αντάξει όλων των προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων που υπηρέτησαν αυτή την πόλη και συνεισέφεραν στην πόλη και στο Δήμο γενικότερα. Την ομιλία σας την κεντρική στο πνευματικό κέντρο της πόλης απευθύνατε ή παρουσιάζετε κάποιες δεσμεύσεις. Σήμερα αν σας ζητούσα να πείτε ποιες είναι οι πιο σημαντικές, δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη δέσμευση που θα υλοποιούσατε αν είσαστε εσείς η δήμαρχος που θα εκλεγεί τη Δεύτερη Κυριακή, ποιες είναι αυτές οι δύο δεσμεύσεις? Κοιτάξτε, είναι δύο πυλώνες οι οποίοι πρέπει να βαίνουν παράλληλα. Η εξασφάλιση της αυτονόητης καθημερινότητας και ποιότητας ζωής που πρέπει να ζουν οι πολίτες μας, που πρέπει να ζούμε όλοι εμείς, οι δημότες του Δήμου Καλαμάτας. Η μεγαλύτερη, θα σας έλεγα, προσοχή και μέλημα και να βρεθούμε πιο κοντά στους πολίτες, ο ένας πυλώνας είναι αυτός, και ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να θέσουμε τις βάσεις σε όλο το αναπτυξιακό πρόγραμμα που πρέπει να αναπτυχθεί από εδώ και στο εξής στο Δήμο Καλαμάτας με ένα ορίζοντα 20ετίας και 30ετίας, θα σας έλεγα. Αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με το σχέδιο πόλης, αλλά εγώ επιμένω ότι αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε παράλληλα. Δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη και δικαιολογία οι μεγάλες, πολύ μεγάλες ανάγκες στην καθημερινότητα, τις οποίες τις βλέπουμε, τις ζούμε, τις συζητάμε με τους συμπολίτες μας. Οι πολύ μεγάλες ανάγκες της καθημερινότητας δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδι και άλοθη στο να μην επιχειρήσουμε την υποχρέωση που έχουμε
για εξωστρέφεια και για ανάπτυξη του Δήμου, που σημαίνει οικονομική κίνηση καλύτερη, με επίκεντρο φυσικά την ωφέλεια των συμπολιτών μας και των συνδημοτών μας. Όταν λέτε ανάπτυξη του Δήμου, με συγκεκριμένα πράγματα, τι θα λέγαμε, ένα, δύο, τρία, ποια είναι η οι τομείς ανάπτυξης του Δήμου είναι δύο. Ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος για μας συνδέεται απολύτως με τον πολιτισμό και με την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να εστιάσουμε, όχι τον καθέναν μεμονωμένον, και οι τομείς αυτοί θα πρέπει να βαίνουν και να λειτουργήσουν σε συνέργεια με τη ιδιωτική πρωτοβουλία, σε συνεννόηση, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους φορείς και με όλους τους ιδιώτες που λειτουργούν και δημιουργούν σε αυτό το τομέα του τουρισμού, των τοπικών προϊόντων, δηλαδή, και εδώ με τοπικών προϊόντων ξεκινώ από την παραγωγή, δηλαδή τους αγρότες μας, τους κρινοκτρόφους μας, μέχρι και τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που έχουν σχέση με την τυποποίηση, με την κίνηση στην αγορά των σπουδαίων σε ποιότητα τοπικών μας προϊόντων. Αυτό είναι το πλέγμα, ακόμα και ο αθλητισμός, σας έλεγα, και ο αθλητισμός που είναι μια πρώτη υποχρέωση για την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, θα μπορούσε και πρέπει να είναι ένας τομέας στον οποίο θα αναπτυχθεί και ο τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός. Όλα όμως έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και η ανάπτυξη έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχει σκοπό να βελτιώσει την οικονομική θέση των συμπολιτών μας με καλύτερες λοιπόν οικονομικές συνθήκες, καλύτερη κοινωνική πολιτική φυσικά, περισσότερη κοινωνική πολιτική, αλλά με στόχο να έχουμε λιγότερους συμπολίτες μας που θα έχουν ανάγκη την κοινωνική στήριξη του Δήμου. Επειδή μιλάμε για ανάπτυξη, παίρνω την ευκαιρία να ρωτήσω, εννοούμε παραλιακό μέτωπο, εννοούμε Ναυαρίνου, γιατί αυτό είναι το φιλέτο, αυτό είναι που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας για την επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, οι προτάσεις σας, το σχέδιό σας για την οδό Ναυαρίνου και το παραλιακό μέτωπο? Κοιτάξτε, σίγουρα η αιχμή, πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι, η αιχμή και το κυρίαρχο στοιχείο τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας είναι το παραλιακό μέτωπο. Και εγώ δεν βάζω μόνο την Ναυαρίνου, κύριε Συνάπη. Εγώ θα σας έλεγα και η Μικρή Μαντίνια. Είναι ένα πολύ σημαντικός τουριστικός πόρος που θα πρέπει να τον δούμε με ιδιαίτερη προσοχή, με την ίδια προσοχή που θα δούμε το παραλιακό κομμάτι της Ναυαρίνου. Αλλά εγώ βλέπω δυνατότητα ανάπτυξης. Ξέρετε, θα πρέπει να απλώσουμε λίγο τα πράγματα, ακόμα και στα χωριά μας, ακόμα και τα χωριά του Ταϊγέτου, θα σας έλεγα, μπορούν να είναι μέσα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου και πρέπει να είναι μέσα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου και ο Ορεινός Όγκος δηλαδή θα μπορούσε και μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την ανάπτυξη. Τώρα, σε σχέση με την Ναυαρίνου, επειδή το εστιάζεται, όντως είναι ένα σημείο που πρέπει να γίνουν και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί. Είναι γνωστό ότι υπάρχει η αιχμή που δεν μπορεί να σηκωθεί στην τουριστική σεζόν στην Ναυαρίνου και έχει σχέση και με το κυκλοφοριακό και με τη λειτουργία των καταστημάτων με πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να γίνουν άμεσα βήματα. Εγώ έχω πει εξ αρχής και το είπαμε από την πρώτη στιγμή και σε τοποθετήσεις μας δημόσιες και στην παρουσία στο Πνευματικό Κέντρο, ότι όλα ξεκινούν από την υλοποίηση του σχεδίου πόλης, αλλά και από την επέκτασή του. Άρα λοιπόν η διάνοιξη των κάθετων και παράλληλων δρόμων στην Ναυαρίνου και η δημιουργία ενός σχεδίου που στη συνέχεια, αυτό είναι το επόμενο βήμα, που στη συνέχεια θα δώσει μία ταυτότητα και καλύτερη λειτουργία σε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα, σε όλη την δραστηριότητα στην Ναυαρίνου, αλλά και στη δραστηριότητα στην ΠΛΑΣ, νομίζω ότι είναι ο στόχος εκείνος που θα δημιουργήσει αυτό που λέμε κάποιος να βλέπει μια φωτογραφία και να λέει ναι, αυτό είναι η Καλαμάτα από μακριά. Πρέπει να δημιουργήσουμε ταυτότητα σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλές ιδέες,
υλοποιήσιμες, ρεαλιστικές, αλλά θα πρέπει να τις πάμε με βήματα. Ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο όρομα μπορεί να καθυστερεί να υλοποιηθεί, γιατί δεν υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα. Αυτά τα μικρά βήματα θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι θα πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά και να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε. Είπατε προηγουμένως και για αθλητικό τουρισμό. Μιλάμε για δημοτικό στάδιο, διεθνές προπονητήρια, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, εκεί λίγο πριν το 2004, όταν έρχονταν αθλητές παγκόσμιας κλάσης και προπονούνταν στην Καλαμάτα. Ή μιλάμε για καινούργιες εγκαταστάσεις που έχει ανάγκη η πόλη, καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχει ανάγκη η πόλη. Η πόλη έχει ανάγκη και συντήρηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε μεγάλο δυναμικό τοπικό που αθλείται, αλλά νομίζω ότι με τη δημιουργία καλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων και περισσότερων, υπάρχει αυτή η δυνατότητα που συζητάμε για αθλητικό τουρισμό, γιατί έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε ένα εξαίρετο κλίμα. Και αυτό σε ομάδες και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ψυχρότερα κλίματα θα μπορούσε να προσελκύσει πραγματικά ανθρώπους που θα έρχονται να προπονούνται και να μένουν στην πόλη μας, να μένουν στην περιοχή, να τη γνωρίζουν και στη συνέχεια να είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καλοί πρεσβευτές του Δήμου μας και σε άλλους επισκέπτες. Και αυτό μάλιστα θα είναι και σε μια σεζόν η οποία θα είναι έξω από την βασική τουριστική μας σεζόν την καλοκαιρινή. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος με βήματα που πρέπει να γίνουν μπορεί να υλοποιηθεί. Θέλω όμως να εστιάσω, είπατε για τον αθλητικό τουρισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι άλλο κεφάλαιο βέβαια. Επιμένω πάρα πολύ και στα θέματα της καθημερινότητας των χωριών και στις γειτονιές. Και επιμένω γιατί αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε σε αυτή την εκλογική διαδικασία... Να ρωτήσω. Το κλίμα που λαμβάνεται από τις προεκλογικές περιοδίες είναι αυτό της γκρίνης, της διαμαρτυρίας, της εγκατάλειψης των γειτονιών της Καλαμάτας και των χωριών, αυτό είναι το κλίμα. Υπάρχει δηλαδή. Ναι, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Βέβαια, εγώ επειδή έχω λειτουργήσει πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, οφείλω να πω ότι πράγματι, όταν ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, δεν μπορεί να τα πετύχει όλα άριστα, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες. Οι πόροι, όπως ξέρετε, στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτοί οι πόροι που είχαν να κάνουν με τα λειτουργικά. Και αυτό φέρνει αυτές τις συνέπειες. Μια πόλη που, που είναι προορισμός τουριστικός, σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει να δει το κέντρο της, γιατί δέστε και από τον εαυτό σας. Όταν θα πάτε σε μια ξένη πόλη, πρώτα θα επισκεφτείτε το κέντρο. Όμως, το κέντρο είναι η παραλία. Ναι, όμως η πραγματικότητα τώρα ότι υπάρχει μια δυσαρμονία και μια ανισορροπία σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν στις γειτονιές και στα χωριά, θα σας έλεγα τα ιδιαίτερα παράπονα που υπάρχουν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα πάρα πολύ και ιδιαίτερα την καθημερινότητα των χωριών και στις γειτονιές. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούσαν πιο άμεσα να αντιμετωπιστούν, μικρά-μικρά θέματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μέσα στο σχέδιο πόλης έχει δεσμευμένες ιδιοκτησίες που έχουν να κάνουν με με δημιουργία κοινοχρήσης των χώρων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, δεν προλαβαίνουμε να γίνουν όλα. Αν αυτή ήταν πιο επιμελημένη, ίσως και η γειτονιά θα ήταν και το κίνητρο να είναι πιο επιμελημένη η γειτονιά ακόμα και από τους ίδιους τους πολίτες. Επιμένω στο ότι, ξέρετε, το καινούργιος ο Κλισθένης, ίσως το γεγονός ότι δίνει μια μεγαλύτερες αρμοδιότητες και δυνατότητες στα τοπικά συμβούλια, μπορεί, και εμένα αυτή είναι η σκέψη μου και η απόφασή μου, να υλοποιήσουμε αυτό το θεσμό, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν και πόρους ώστε να μπορούν άμεσα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και αυτό σημαίνει ότι γρήγορα θα υπάρχει λύση σε θέματα καθημερινά στα χωριά, που σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει και εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων να λειτουργήσουν, το υπόλοιπο προσωπικό να λειτουργήσει μέσα στον Δήμο Καλαμάτας. Αυτό ίσως, όχι ίσως, πιστεύω πραγματικά ότι θα φέρει σε καλύτερη κατάσταση
Και είναι ο στόχος μας, θα φέρει σε καλύτερη κατάσταση την καθημερινότητα των χωριών. Γιατί όντως, πραγματικά, υπάρχει πολύ έντονο, πολύ έντονα παράπονα από τα χωριά μας. Ο χρόνος περνάει, πέρασε, ολοκληρώνοντας, κλείνοντας, είστε αισιόδοξοι για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξη και είμαι αισιόδοξη από αυτήν, ξέρετε, εγώ δεν βασίζομαι στο τι λέει ο κάθε ανθυποψήφιος, στις φήμες, στο τι κλίμα ή στην εικονική πραγματικότητα. Είμαι ένας άνθρωπος που πατάω πολύ γερά στα πόδια μου. Ζω πάντα την πραγματικότητα. Ζω πάντα την πραγματικότητα, αλλά είναι αυτό που προσλαμβάνω από την καθημερινότητά μου, από την κίνησή μου. Περπατώ στην πόλη, περπατώ, βλέπω κόσμο στα χωριά και να σας πω κάτι, κύριε Συνάπη. Όταν περπατάς μέσα στην πόλη και περνάει δίπλα σου ένας άνθρωπος, περνούν δίπλα σου οι άνθρωποι και χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση, σε σταματούν μόνοι τους να σου μιλήσουν και να σου πούν ότι σε αναγνωρίζουν και θα σε στηρίξουν και πραγματικά πιστεύουν ότι μπορείς να τους υπηρετήσεις με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι αυτό δίνει το μήνυμα πραγματικά της αποδοχής της δικής μας προσπάθειας. Σίγουρα της δικής μου προσπάθειας και των μελών του συνδυασμού μου. Σίγουρα βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι είναι κάτι το οποίο θα πιέσει κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες, τους συμπολίτες μας στην ψήφο, όμως πιστεύω πραγματικά ότι όσο βαίνουμε προς τις εκλογές, και το βλέπω αυτό, αρχίζει και γίνεται συνείδηση στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα του Δήμου. Ποιος δηλαδή θα μπορέσει να τους υπηρετήσει με υπευθυνότητα, με γνώσεις, με εμπειρία, με δυνατότητα να ανταποκριθεί και στα απλά και στα σύνθετα και να μπορεί πραγματικά ο Δήμος να είναι στο ύψος που πρέπει και φυσικά να πορευτεί στο μέλλον όπως του αξίζει και του αρμόζει. Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.